Γεια σας και πάλι. Συνεχίζουμε με το Live Rocks Είχαμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο πώς μπορούμε να φτιάχνουμε διαδραστικά φύλλα ασκήσεων ή φύλλα εργασίας. Τώρα θα δείξουμε κάποιες άλλες λειτουργίες πιο προχωρημένες, οι οποίες όμως θα σας φανούν αρκετά χρήσιμες, πιστεύω, εάν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή με τους μαθητές σας στην τάξη. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Workbooks. Μπορούμε να δημιουργήσουμε βιβλία ασκήσεων, τα λεγόμενα workbooks και τα οποία συλλέγουν διαφορετικά φύλλα ασκήσεων. Ας φτιάξουμε λοιπόν ένα βιβλίο ασκήσεων, ας πούμε για τα μαθηματικά της έκτης τάξης. πατάω λοιπόν make new workbook. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί. Ας φτιάξω και ένα δεύτερο ας πούμε για τη μαθηματικά πέμπτης τάξης. Ας κάνω και ένα, ας πούμε, για τη γλώσσα. Έχω, λοιπόν, φτιάξει τα βιβλία ασκήσεων. Τώρα μένει, λοιπόν, να τα γεμίσω με, με ασκήσεις, με work sheets, δηλαδή. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Για παράδειγμα, ας πάω στα δικά μου εδώ. Μπορώ να επιλέξω ένα από αυτά και να πω με το κουμπάκι εδώ Add to my workbooks και θα επιλέξω σε ποια βιβλία ασκήσεων θα μπει θα μπει ας πούμε ας τα βάλω εδώ στα μαθηματικά έκτης και πέμπτης τάξης κανονικά βέβαια θα το βάζα μόνο σε ένα για να δούμε λοιπόν πως αλλιώς μπορώ να βάλω ε, βιβλία ασκήσεις στο βιβλίο μου αν δεν έχω εγώ πολλά, μπορώ να διαλέξω ένα από αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα δημόσια ή μπορώ να κάνω αναζήτηση, για παράδειγμα, για μαθηματικά. Να βρω από αυτά που είναι διαθέσιμα, ας πούμε, ένα εδώ με κλάσματα, αυτό εδώ με σχήματα. Και μπορώ να προσθέσω έτσι φύλλα ασκήσεων από άλλους εκπαιδευτικούς με το κουμπάκι εδώ Add to my workbook θα το βάλω λοιπόν εδώ στα μαθηματικά και αυτό εδώ ας βάλω στα μαθηματικά ας πούμε μόνο της έκτης τάξης ας βρω και ένα για γλώσσα αν υπάρχει ας το βάλω αυτό στο βιβλίο ασκήσεων που έχω της γλώσσας, της έκτης τάξης. Και έτσι λοιπόν έχω φτιάξει τα βιβλία ασκήσεων, τρία εδώ πέρα για, τη, για το παράδειγμά μας, και μένει λοιπόν να προσθέσω τις ομάδες των μαθητών που θα αναθέσω αυτά τα βιβλία ασκήσεων τα οποία θα πρέπει να τα συμπληρώσουν οι μαθητές. Για παράδειγμα, ας πάμε σε αυτό εδώ. Εδώ βλέπουμε τις σελίδες που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο ασκήσεων, δηλαδή τα τρία φύλλα εργασίας που έχω προσθέσει. Αλλά για να κάνω λοιπόν τις ομάδες μαθητών θα πάω στο My Students που είναι κενό αυτή τη στιγμή δημιουργήσω ένα group, θα το δώσω το όνομα π.χ. τάξη έκτη, θα το φτιάξω το group, ας κάνω και ένα για την πέμπτη τάξη. Και έτσι έχω φτιάξει λοιπόν τις δύο τάξεις, μπορώ να φτιάχνω και ομάδες, δεν απαραίτητα να είναι τάξεις ή μια ομάδα project ή οτιδήποτε άλλη ομάδα μαθητών έχω. Και μένει τώρα λοιπόν να προσθέσω μαθητές σε κάθε τάξη. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει εύκολα, βλέπουμε δεν έχει εδώ μαθητές ακόμα, με το κουμπάκι Add Students. Μπορώ να φτιάξω λογαριασμούς μαθητών, ειδικά όταν απευθύνομαι σε μικρούς μαθητές που δεν έχουν email ή γενικά δεν μπορούν να δημιουργήσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα και την γνώση να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό. Θα φτιάξω εγώ ένα λογαριασμό για τους μαθητές μου, απλά βάζοντας εδώ ονοματεπώνυμο και ένα username και ορίζοντας εγώ τον κωδικό για κάθε μαθητή. Για να δούμε λοιπόν, και έτσι συμπληρώνω όσους μαθητές θέλω, μπορώ να προσθέσω και γραμμές εδώ για να βάλω πολλά, πιο πολλούς μαθητές και θα τους δημιουργήσω με το κουμπάκι add students Συντάξει είμαστε στην έκτη τώρα που θα φτιάξω μαθητές. Και βλέπουμε λοιπόν, έχω φτιάξει τους λογαριασμούς των μαθητών και μπορώ λοιπόν να αναθέσω σε αυτή την τάξη την έξη, να κάνω assign workbooks, να αναθέσω λοιπόν σε αυτή την τάξη, την έκτη τάξη για παράδειγμα, να αναθέσω σε όλη την τάξη, εδώ πέρα να αναθέσω το βιβλίο εργασιών που είναι άδειο ακόμα γλώσσα και μαθηματικά. Πάμε να δούμε τώρα και τι γίνεται από την πλευρά των μαθητών. Να δούμε εδώ αυτό το μαθητή. Ένα το δω καλύτερα από εδώ που λέει να επιλέξω τους μαθητές, να δω τα username και password, ας πούμε, από αυτό το μαθητή να κάνω εγώ σύνδεση τώρα σε νέο παράθυρο και να συνδεθώ, να συνδεθώ ως μαθητής από το Student Access, εδώ το κουμπάκι. Θα βάλω λοιπόν το username και τον κωδικό που με έχει δώσει ο καθηγητής. Και μόλις μπορώ λοιπόν θα δω ποια βιβλία ασκήσεων μου έχει αναθέσει. Αυτό εδώ είναι άδειο, Α, όχι, έχει ένα βιβλίο, μια άσκηση μέσα. Το μαθηματικά έχει πολλαπλά φύλλα εργασιών και μπορώ να αρχίσω να δουλεύω με όποιο θέλω. Για να δούμε να φτιάξω ένα, εδώ ένα απλό να κάνω τώρα. Να, πλέ, να σύρω τα αντικείμενα σε κάθε στήλη. Και συνεχίζω, δεν έχει άλλο η άσκηση και μπορώ λοιπόν ως μαθητής να, ή να το αποθηκεύσω να το συνεχίσω μετά ή να τελειώσω την άσκηση και να δω λοιπόν και το βαθμό μου και που έχω κάνει λάθος. Υπάρχει και κουμπάκι να δω και τις σωστές απαντήσεις και έτσι να καταλάβω καλύτερα που έγινε το λάθος. Και τώρα γυρίζω πίσω λοιπόν ως εκπαιδευτικός, μπορώ να δω τα αποτελέσματα. Ας πούμε, ήμασταν τώρα στην τάξη να δω ή αναομάδα τα αποτελέσματα, συνολικά δηλαδή από όλου του μαθητέ, ή μπορώ να δω μόνο για έναν μαθητή, να δω για παράδειγμα από εδώ. Βλέπω λοιπόν ότι έχει κάνει αυτή την άσκηση και ποιο βαθμό έχει πάρει. Και το πολύ έτσι εντυπωσιακό είναι ότι μπορώ πάνω σε αυτό το φύλλο εργασίας που έχει κάνει ο μαθητής εδώ να κάνω και σημειώσεις, δηλαδή μπορώ να, να κάνω μια σημείωση και να, να δώσω κάποια ανατροφοδότηση στο μαθητή, και κείμενο μπορώ να βάλω ή ότι άλλο χρ χρειαστεί ανατροφοδότηση λοιπόν με παιδαγωγικούς πάντα όρους μπορώ να βάλω και σχήματα να σχεδιάσω και αυτό λοιπόν να το αποθηκεύσω αυτές τις αλλαγές και ο μαθητής αν ξαναμπει λοιπόν θα δει την ανατροφοδότηση που του έχω δώσει εδώ που έχω φτιάξει αυτό το σχέδιο Και επίσης έχω και άλλες επιλογές. Μπορώ να αλλάξω το βαθμό, αν για κάποιο λόγο δεν είναι ο βαθμός, να τον κρύψω ή να με την εντολή Repeat Exercise να δώσω άλλη μια προσπάθεια στον μαθητή να κάνει την άσκηση. Και κάπως έτσι λοιπόν μπορώ να θέτω βιβλία ασκήσεων για να πάω πάλι λοιπόν στους μαθητές μου. Όπως έδειξα και πριν μπορώ να δω τα αποτελέσματα και ομαδικά και να τα εξάγω σε αρχείο, τα αποτελέσματα σε αρχείο Excel, αν χρειάζεται. Τώρα να δούμε κάποιες επιλογές που έχουμε για ένα βιβλίο ασκήσεων. Να πάω λοιπόν στα βιβλία ασκήσεων. Α, βλέπετε εδώ έχει έρθει και ένα notification. Είχε λίγο καθυστέρηση βέβαια για το, το ότι ο μαθητής ο Κώστας έχει τελειώσει μια άσκηση. Να πάω λοιπόν στα, ξανά στα workbooks. Για κάθε workbooks λοιπόν μπορώ να κάνω κάποιες ενέργειες εκτός από το να μπω μέσα και να να κάνω μια προεπισκόπηση με το preview ή μπορώ να αλλάξω, να μετακινήσω μια σελίδα σε άλλη θέση. Να δω όμως τώρα τις ρυθμίσεις γενικά του βιβλίου εργασίας. Από εδώ ας πούμε τα μαθηματικά τη τάξη. Μπορώ λοιπόν να βάλω ένα εξώφυλλο, να μην είναι έτσι πολύ απλό όπως είναι τώρα, να βάλω λοιπόν ένα εξώφυλλο πιο έτσι χαρούμενο. Έχω ήδη φτιάξει ένα, δέχεται αρχείο PDF JPG ή PNG εικόνας. Να βάλω λοιπόν ένα εξώφυλλο για τα μαθηματικά. Αυτό ήτανε. Έτσι έγινε πιο εντυπωσιακό τώρα. Και από εδώ ρυθμίζω και τις αναθέσεις στους μαθητές όπως είδαμε και πριν. Είναι λοιπόν στην έκτη τάξη. Έχω αναθέσει όλη την ομάδα. Αν θέλω όμως μπορώ να αναθέσω σε συγκεκριμένου μαθητέ. Μπορώ να αλλάξω τον τίτλο του βιβλίου ασκήσεων, να το αφήσω εγώ όπως είναι. Μπορώ όμως εδώ είναι κάποια options που έχει για τους βαθμούς, αν θέλω να μην εμφανίζονται οι βαθμοί, να εμφανίζονται τώρα όπως είναι στο μαθητή χωρίς δεκαδικό ψηφίο, να εμφανίζονται με δεκαδικό ψηφίο ή να κάνω με άλλη κλίμακα, με κλίμακα με κείμενο, όπως έχει εδώ πέρα στα αγγλικά από outstanding μέχρι very poor. Μπορώ λοιπόν αυτό να το αλλάξω με κάποια ελληνικές φράσεις ή να βάλω βαθμούς α+, α, α σκέτο και ούτω καθεξής. Ή έχει και ένα άλλο να έχω για πιο μικρούς μαθητές να έχω βαθμολογία με εικόνες. Βλέπετε εδώ έχει ας πούμε για 0 έως τρία, έχει τέσσερα, έχει μια εικόνα, μετά έχει μια δεύτερη και μετά μια τρίτη. Αν κάνω κλικ σε μια εικόνα που έχει για την βαθμολογία 10, να αλλάξω λοιπόν άλλο αρχείο εγώ, να βάλω κάπου είχα βρει ένα αυτό εδώ για παράδειγμα. Ένα αρχείο εικόνας. Α, πρέπει να είναι εικόνα σε διαστάσεις 300x300 πίξελ. Μια στιγμή να το διορθώσω αυτό. Για να το ξανακάνω λοιπόν τώρα, πιστεύω να το δεχτεί. Και μπορώ λοιπόν αυτήν την εικόνα να την αναθέσω, για να μην ανεβάζω 10 διαφορετικές εικόνες, να κάνω π.χ. για το 9 και το 10 να είναι αυτή η εικόνα. Να αλλάξω λοιπόν τις αλλαγές και έτσι στο Grading Options, αν θέλω να βάλω λοιπόν ε, να το έχουμε custom images. Και τώρα για να το μαθητή έχει αλλάξει εικόνα, είναι αυτή γιατί έχει το βαθμό 8, έχει αυτή την εικόνα. Άλλες επιλογές που έχουμε, για να δω και τις σημείωσεις μου τώρα εδώ πέρα, είμαστε τα grading options, εικόνα, είναι το allow repetition, repetition, δηλαδή να μπορούν να επαναλαμβάνονται οι ασκήσεις γενικά για όλο το φύλλο εργασίας ή να θέσουν να μπορούν να κάνουν μία ως δύο επαναλήψεις για κάθε άσκηση. Αυτή είναι μία επιλογή που θα, θα πάει σε όλες τις ασκήσεις του βιβλίου εργασίας. Μπορώ όμως να αλλάξω, να το κάνω και αναφύλλο εργασίας. Για παράδειγμα είχαμε δείξει εδώ να βάλω για να, να μπορεί να επαναλαμβάνεται μόνο μία σελίδα από τις ασκήσεις ή μία άσκηση. Και τα αποτελέσματα μπορεί να ελέξω αν το κουμπάκι που είχε ο μαθητής, αν θυμάστε, να βλέπει τις σωστές απαντήσεις, αν θα υπάρχει δηλαδή, αν μπορεί να βλέπει σωστές απαντήσεις ή να μην υπάρχει καθόλου. Εδώ μπορώ να κάνω διπλασιασμό αντιγραφή του βιβλίου να το αφαιρέσω. Εδώ μπορώ να δω τα αποτελέσματα όπως και πριν. Και κάνοντας κλικ λοιπόν, όπως είχαμε δείξει και πριν, μπορώ να κάνω κάποιες ρυθμίσεις τώρα που θα πιάνουν ένα μια συγκεκριμένη άσκηση του φίλου του βιβλίου δηλαδή να την κρύψω προσωρινά, να αλλάξω ε, τα, τα λεγόμενα checking options, το οποίο νομίζω υπήρχαν και ομαδικά, ναι αυτά που δεν τα ανέφερα σημαντικά πιστεύω, είναι οι επιλογές που κάνει όταν διορθώνει μια άσκηση, πώς είναι τώρα θα αγνοεί κεφαλαία γράμματα, δηλαδή αν έχετε μια άσκηση που γράφετε ένα κείμενο, δεν θα έχει σημασία αν βάζει μικρά ή κεφαλαία. Είναι χρήσιμο αυτό που είχε για μικρούς μαθητές, αν, θα, αν, θέλουμε να αγνοεί τα σημεία στήξεως ή αν θέλουμε να αγνοεί τόνους. Οπότε αν έχετε μια άσκηση που λέει τη λέξη γάτα με τόνο και γράψει ο μαθητής γάτα χωρίς τόνο, αν το ρυθμίσετε αυτό θα το πάρει σωστό. Αυτά πάνω κάτω λοιπόν για τις ρυθμίσεις. Είπαμε πριν ότι κάποιες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν και αναφίλο εργασίας. Και τώρα μένει να δείξουμε τι άλλο. Ναι, να δείξουμε τι γίνεται όταν ας πούμε να πάω πάλι στις ομάδες my students όταν ε, για παράδειγμα αλλάξει χρονιά ή τετράμινο αν θέλουμε να αλλάζουμε μάθημα, αλλά κυρίως όταν αλλάζει χρονιά μπορούμε όλη την τάξη ε να την θα σβήσουμε βασικά την, τους μαθητές της έκτης με το remove Delete Students και θα μετακινήσουμε, θα αλλάξουμε ομάδα στους μαθητές της πέμπτης τάξης. Για να το δείξω αυτό όμως πρέπει να φτιάξω και ένα μαθητή στην πέμπτη. Και μπορώ λοιπόν με την επιλογή την επιλογή Change Group αφού έχω επιλέξει λοιπόν την Ελένη να τη βάλω στην έκτη τάξη. Έχει λοιπόν μεταφερθεί η μαθήτρια, έτσι μπορώ να κάνω λοιπόν εύκολα μεταφορές μαθητών. Και να δείξουμε και τον άλλο τρόπο εγγραφής για πιο μεγάλους μαθητές μπορούν να κάνουν εγγραφή μόνοι τους, αρκεί να τους δώσουμε τον κωδικό μια τάξη π.χ. να πάω εδώ πέρα, κάνω edit, όχι, αυτό ήταν ναι με το κουμπάκι λοιπόν invite students βλέπω έναν κωδικό τάξης με τον οποίο μπορούν να κάνουν εγγραφή οι μαθητές μόνοι τους για να το δείξουμε εδώ ας κάνω logout ο μαθητής λοιπόν θα κάνει register ως μαθητής και θα βάλει τον κωδικό αυτό τάξης και έτσι λοιπόν θα βάλει εδώ τα στοιχεία του. Και το email είναι, δεν είναι υποχρεωτικό όπως βλέπετε. Η χρήση του είναι αν βάλει ένα email ο μαθητής και το ενεργοποιήσει θα μπορεί να βλέπει, να βλέπει και τα notification, δηλαδή τα μηνύματα που μπορεί να στέλνω μέσα την εφαρμογή. Θα κάνει λοιπόν εγγραφή. Και είναι ένας άλλος τρόπος λοιπόν να γίνει η εγγραφή του μαθητή για να δούμε. Ναι, πρέπει να γίνει και το approve, η έγκριση δηλαδή από εμένα, από τον εκπαιδευτικό. Μου ήρθε λοιπόν ένα εδώ μήνυμα ότι πρέπει να κάνω accept τον, τον George. Άρα αυτό τώρα θα έχει προσθεθεί στο My Students στην τάξη, ναι, για την τάξη την έκτη. Γιατί από αυτήν είχα βάλει το κωδικό πρόσκλησης. Κάθε τάξη έχει το δικό της κωδικό πρόσκλησης. Αυτά λοιπόν για την εφαρμογή Live Worksheets. Μια πάρα πολύ καλή και χρήσιμη πιστεύω για όλους τους εκπαιδευτικούς